σήμερα να πω δύο λόγια μόνο. Πρώτα να χαρώ που είμαστε όλοι γνωστοί με χωριό εδώ, μαζί με όσους είναι εδώ επισκέπτες και προσκυνητές. Έτσι, να είμαστε μαζί, αγκαλιασμένοι, αγαπημένοι, γιατί έτσι μας θέλει και ο Θεός. Και χαίρεται και ο Άγιος εδώ, ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Άγιος Αθανάσιος, κάθε φορά που μας βλέπουν όλους μαζί. Και είναι μέγιστη ευλογία αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω σήμερα, ότι βγήκε το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Είμαι τυχερός που έχω δύο χωριά. Εγώ δεν το θεωρώ ούτε κόπο, ούτε προσπάθεια ότι κάτι κάνω παραπάνω. Διότι είναι τόση η αγάπη που νιώθω και από τα δύο χωριά και η ομορφιά που γεμίζει η ψυχή μου, που το αναλαμβάνω με όλη μου την αγάπη. Το αναλαμβάνω και πιστεύω ότι το πάμε καλά και εξυπηρετούμε και τα δύο χωριά με όλη την αγάπη και με όλη την εκκλησιαστική τάξη που επιβάλλεται. Να το δείτε λοιπόν το πρόγραμμα και θα είναι άλλα θα αρχίσουμε από εδώ, άλλα θα αρχίσουμε από εκεί πρώτα και θα συνεχίσουμε. Μισή ακολουθία στο ένα χωριό, μισή ακολουθία και κάτι, όχι μισή, παραπάνω από τη μισή στο ένα, παραπάνω από τη μισή στο άλλο. Και μετά βέβαια θα τελειώσουμε εδώ με τον Αγιώργη που θα κάνουμε πάνω στο Εκκλησάκι που είναι την Δευτέρα του Πάσχα. Τιμαστείτε λίγο και για Θεία Κοινωνία στις μέρες. Υπάρχουν τόσοι πνευματικοί στη Θεσσαλονίκη. Έχετε κι εσείς ένα χαζούλι πνευματικό εδώ, ο οποίος σας περιμένει και αυτή τη βδομάδα θα είναι ολόκληρη την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, όποιοι θέλετε. Και πολύ λίγη ώρα θα είμαι και Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη. Εάν πείτε κάποιοι ότι θέλετε να έρθω και εδώ για κάποιους, εγώ πολύ ευχαρίστω θα έρθω και εδώ να εξομολογήσω αν κάποιοι που μένουν εδώ στο χωριό θέλουν να με δουν. Είτε μετά τις ακολουθίες. Τώρα αυτό που είχα να πω σήμερα και είναι τόσο, λέω πώς μα είναι δυνατόν μαθητές του Χριστού από τους 12 αυτοί που τον βλέπανε κάθε μέρα, που τον ακούγανε κάθε μέρα, που τον ζούσαν κάθε μέρα να σκεφτούν τόσο παράξενα και όμως για να δείξει ο Χριστός τις αδυναμίες των ανθρώπων ότι και στους καλύτερους υπάρχουν αδυναμίες, τι είπαν οι δύο μαθητές, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ή του Ζεβεδαίου, τα παιδιά του Ζεβεδαίου. Ενώ ο Χριστός τους έλεγε ότι έρχεται το μαρτύριό μου, θα με συλλάβουν, λέει, και θα πάθω όλο το μαρτύριο, περιγράφει εκεί τι θα πάθουν, και στο τέλος, λέει, θα πεθάνουν, και μετά, λέει, θα αναστηθώ την τρίτη μέρα. Και ενώ τους λέει αυτά, και περίμενε κάποιος να χαρούνε ή να λυπηθούν οι μαθητές, αλλά να ξέρουν αυτά τα οποία τους έχει πει ο Χριστός. Τον ζυγώνουν, λέει, προφταίνουν μπροστά από τους άλλους μαθητές αυτοί οι δύο και τι του λένε. Τι του λένε, μωρέ, αυτά που παιδεύουν και μας μέχρι σήμερα. Κάνε, λέει, τώρα δάσκαλοι, μάλλον του λες στην αρχή, ό,τι ζητήσουμε θα μας το κάνει. Και βέβαια, λέει, θα σας το κάνει. Ό,τι να μου πείτε. Τότε, λέει, κάνε, όταν θα έρθεις εν τη δόξη σου και θα καθίσουν οι άγγελοι από τη μια μεριά και από την άλλη, δεξιά σου και αριστερά σου να είμαστε εμείς. Δηλαδή, τις πρώτες θέσεις της εξουσίας, αυτοί πιστεύανε ότι θα έρθει ένας Χριστός που θα είναι παγκόσμιος άρχοντας. Κάνε, λέει, να είμαστε εμείς. Τους κοιτάει ο Χριστός. Πού κοίτατε τι ετήστε, λέει, δεν ξέρετε, μωρέ, τι ζητάτε αυτή την ώρα. Βέβαια, μπορείτε, λέει, να πιείτε το ποτήρι που θα πιω εγώ. Αυτοί μεθυσμένοι από τη δόξα, ναι, μπορούμε. Μπορείτε, λέει, και να βαπτιστείτε το βάπτισμα που θα έχω εγώ, ναι. Εντάξει, τους λέει.
Και το ποτήριο θα το πιείτε και το βάπτισμα θα το κάνετε. Εννοούσε το μαρτύριό τους. Αλλά το να καθίσετε εκ δεξιών μου, λέει, και εξ εγωνίμων, δεν είναι δικό μου να σας το δώσω. Αλλά του πέφτει σαν τόσο με πατρός. Και μετά τι τους λέει, ποιος είναι ο πρώτος, λέει. Πρώτος, λέει, στη δικιά μου βασιλεία των ουρανών, είναι ο τελευταίος που τον έχετε εσείς εδώ στη γη. Τα ακούτε, τα ακούμε. Αυτός που είναι, λέει, τελευταίος, εκεί θα είναι πρώτος. Και πολλοί, λέει, που θα είναι τελευταίοι, θα είναι πρώτοι. Και το απέδειξε σε πολύ λίγο ο Χριστός. Με το να βάλει πρώτον στη βασιλεία των ουρανών, ποιον? Το ληστή. Το ληστή έβαλε. Και θα το δούμε την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Τον ληστή ναυθημερό του Παραδείσου εξίωσας, Κύριε. Λοιπόν, θέση δίπλα στο Χριστό έχουν αυτοί που ξέρουν να δίνουν μετάνοια, συγχώρεση, να ζητάνε από τον Χριστό και να χαρίζουν συγχώρεση και μετάνοια σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό να πάρουμε σήμερα και θα σας παρακαλέσω πολύ να συγχωρεθούν όλοι με όλους. Και πρώτος ζητάω συγγνώμη εγώ από όλους σας και από τους ψάλτες μου εδώ και από τους συνεργάτες μου μέσα και από όλους. Εάν υπάρχει οτιδήποτε που μπορεί να σας στενοχώρησα ή να σας στενοχωρώ, να σας φιλήσω τα πόδια πραγματικά. Πραγματικά να σας φιλήσω τα πόδια για να μπούμε όλοι στη Μεγάλη Εβδομάδα με καθαρή την καρδιά μας και την ψυχή μας, καθαρή και τη γλώσσα μας, καθαρή και τη σκέψη μας, για να προσκυνήσουμε τον Χριστό και να ξέρετε κάτι, να ξέρετε κάτι. Αν συγχωράμε τους ανθρώπους, τότε σίγουρα μας συγχωράει και ο Θεός. Και αν καθαρίζουμε μέσα μας από τους ανθρώπους ότι τους βλάψαμε, ότι τους πονέσαμε, ότι τους συγχωρέσαμε, πεντακάθαρους μας κάνει ο Θεός. Τρισευτυχισμένους μας κάνει ο Θεός. Τρισχαρούμενους μας κάνει ο Θεός. Και ανοίγει την αγκαλιά Του και μας παίρνει μέσα Του. Ναι, γιατί τούτος ο Θεός είναι Θεός αγάπης, αγάπης, αγάπης μεγάλης, αγάπης τρανής, αγάπης ατελείωτης. Να είμαστε καλά όλοι. Ο Θεός να αναπάβει και τους ανθρώπους που κάναμε τα μνημόσυνα. Αχ, μωρέ, αυτός ο φίλος μου. Πόσο τον αγαπούσα. Πόσο κάθε φορά το πόδι να τον δω, πώς τον αγαπήσει. Να τον έχει ο Θεός κοντά. Βασανίστηκε και παιδεύτηκε εδώ, αλλά είχε μια οικογένεια που του στάθηκε πολύ και αποτελεί παράδειγμα θυσίας, προσφοράς και αγάπης. Θεός να τους αναπαύει και να είμαστε κι εμείς καλά. Μετά όποιος είναι να τον δω, αλλά σήμερα θα παρακαλέσω κάτι. Όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί θα σας πω ένα χαζό μυστικό. Με έχουν καλέσει στην Πτολεμαΐδα να κάνω μια ομιλία εκεί. Θα πάω μόλι με την αγάπη και όλοι μου την καζομάρα μαζί, τι θα κάνω δεν ξέρω, αλλά πρέπει να πάω και το αυτοκινητάκι μου είναι και σαράβαλο, οπότε δεν είναι εύκολο να πάω. Να είστε καλά και να είμαστε όλοι καλά.